Κυρίες, κύριοι, δεσποινίδες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, άλλη μια εκπομπή, προεκλογική βέβαια, με θέμα Εθνικές Εκλογές 2023, στα πλαίσια όλης αυτής της τηλεοπτικής διαδρομής του τελευταίου μήνα, η εκπομπή προσπάθησε και προσπαθεί να αναδείξει και να παρουσιάσει τους υποψήφιους βουλευτές των κομμάτων, αλλά αποκλειστικά και μόνο του νόμου των Κυκλάδων. Απόψινή καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι μια ευγενέστατη κυρία, ένας νέος άνθρωπος, ένας συντοπίτης μας καταγόμενος από τη Σύρου, ένα κορίτσι που γεννήθηκε το 1980 στην Ερμούπολη της Σύρου, είναι υποψήφια βουλευτής στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του νομού των Κυκλάδων και δεν είναι άλλη από την κυρία Ανθή Χαλκιά, που σκοπό έχουμε να παρουσιάσουμε την προσωπικότητά της, την πολιτική της διαδρομή, τα θέλω της και την εμπιστοσύνη που ζητά από σας για την προτίμησή σας, για την ψήφο σας, για το σταυρό προτίμησης στο πρόσωπό της. Σε καλωσορίζω, κυρία Χαλκιά, και ευχαριστώ για την παρουσία σου. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας και μου δίνετε η ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους συντοπίτες μου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι στο ψηφοδέλτιο των Κυκλάδων και σαν γυναίκα και σαν Κυκλαδίτσα. Πώς έτσι από τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, για να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι υπηρετείτε τον θεσμό της αυτοδιοίκησης στον πρώτο βαθμό εδώ και αρκετά χρόνια. Οπότε δεν είστε μια πρωτοεμφανιζόμενη πολιτικός, είστε μια πολιτικός η οποία αναλάβατε πρωτοβουλία προσωπική για να αλλάξετε κάποια πράγματα. Ποιοι είναι οι στόχοι σας, ποιο είναι το DNA το οποίο σας οδηγεί να δημιουργήσετε και ένα πολιτικό background στο πρόσωπό σας, κυρία Χαλκιά? Αρχικά να πω ότι η αγάπη μου για τον τόπο και για το νησί και για τις Κυκλάδες δεν μου άφησε περιθώριο να μείνω αμέτωχη και μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση και τώρα με τη βοήθεια των συμπολιτών μου πιθανόν και στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Υπηρετώ την τοπική αυτοδιοίκηση από το 2014, όπου οι συντοπίτες μου με τίμησαν με την ψήφο τους και με κατέταξαν ως πρόεδρο της κοινότητας Ερμούπολης, της μεγαλύτερης κοινότητας των Κυκλάδων. Και το 2019 μου ξαναέδωσαν τη τιμητική ψήφο τους να βρίσκομαι, να παραμένω στην ίδια θέση και να συνεχίσω να κάνω το καλύτερο για τον τόπο που ζω, που μεγάλωσα και που μεγαλώνω τα παιδιά μου. Στον χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας σαν υποψήφια βουλευτή στο νομό των Κυκλάδων, επειδή ο νομός είναι ένας δύσκολος νομός, εννοώντας ότι δεν έχετε το χρόνο να επισκεφθείτε όλα τα νησιά, να μιλήσετε με τις τοπικές κοινωνίες, με τους φορείς κλπ. Κάνατε κάποια περιοδία και τι αποκομίσατε από αυτή την περιοδία σας? Είχα την τύχη και την ευλογία, να το πω, να μπορέσω να βρεθώ σε αρκετά νησιά, δυστυχώς όχι σε όλα λόγω του χρόνου που είχαστε στη διάθεσή μου, μιας και είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά μου. Βέβαια, ταξιδεύω στα νησιά εδώ και αρκετά χρόνια λόγω των επαγγελματικών μου υποχρεώσεων, οπότε η ανησυχία μου και η αγάπη μου για τα νησιά και ακόμα και μέσα από τα ταξίδια μου τα επαγγελματικά ήταν εμφυτή, οπότε συζητάω έτσι και αλλιώς με νησιώτες πολλά χρόνια και με συναδέλφους από την τοπική αυτοδιοίκηση από το 2014. Έχω εικόνα των προβλημάτων, ζω τα προβλήματα και τις ανησυχίες των νησιωτών, οπότε είχα την τιμή να βρεθώ και κοντά τους αυτό το διάστημα, να μοιραστώ τις ανησυχίες, να ακούσω τα προβλήματά τους και να μπορέσω να βοηθήσω κι εγώ, να έχω εικόνα και να βοηθήσω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου στην επίλυσή τους, γιατί η καθημερινότητα των νησιωτών δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι όλο το χρόνο. Τα νησιά μας έχουν αρκετές ανάγκες, τις οποίες πρέπει να σκύψουμε όλοι και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, γιατί η πολυνησία που έχει η Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά άλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει μια τέτοιου είδους περιφέρεια όπως είναι η δική μας, η οποία είναι και μοναδική, αλλά έχει και κάποια προβλήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε με ένα άλλο μάτι.
και να βρεθούμε κοντά στους νησιώτες. Αυτή η δεκάχρονη πολιτική πορεία που είχατε στην τοπική αυτοδιοίκηση σας θωράκισε πολιτικά να ενημερωθείτε το τι ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση ολόκληρου του νομού. Γιατί σας θέτω το ερώτημα αυτό, αν σας έχει βοηθήσει δε, να αντιληφθείτε και να καταλάβετε ακριβώς τι χρειάζεται αυτός ο τόπος για να πάει μπροστά. Βέβαια θα μου πείτε, και θα και εύλογο το ερώτημά σας, πώς μπορεί ένας βουλευτής υποψήφιος ή βουλευτής εν ενεργεία να κάνει πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την ανάπτυξη του κάθε νησιού και του κάθε συμπλέγματος, όπως είναι ο νομός των Κυκλάδων. Εσείς, σαν βουλευτής εν ενεργεία, κάνουμε ένα θεωρητικό ερώτημα. Πώς μπορείτε να προχωρήσετε και να υλοποιήσετε ένα σχέδιο ικανό, το οποίο θα βοηθήσει και θα επιλύσει χρόνια προβλήματα στην περιοχή μας? Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πιστεύω πάρα πολύ στις συνεργασίες. Πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικού κράτους. Η τοπική αυτοδιοίκηση στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μία επικοινωνία και μία συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, και από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω, ναι, για να λύνονται τα προβλήματα. Αυτά τα 10 χρόνια λοιπόν, εσείς τι καταλάβατε, ότι υπάρχει σε επαρκή ποσότητα πολιτικής διαχείρισης στο να υπάρχει αυτός ο αλληλοεπιδρασμός πρώτου βαθμού με κεντρική κυβέρνηση? Σε κάποιες περιπτώσεις έχει επιτευχθεί, όχι όμως σε ικανοποιητικά επίπεδα. Θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερα και πάντα πρέπει να κοιτάμε το τι καλύτερο μπορούμε. Γιατί, όπως είπα, τα νησιά μας σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα έχουν διαφορετικές ανάγκες. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε περισσότερο διεκδικητικοί για να μπορέσουμε να κρατήσουμε μια ισορροπία σε σχέση με το υπόλοιπο κομμάτι του ελλαδικού χώρου. Επειδή έχετε την πείρα, όπως προείπαμε, κυρία Χαλκιά, η νησιωτικότητα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος όρος για την περιοχή, όχι μόνο το νησιό του Αιγαίου, αλλά για όλη την νησιωτική μας περιοχή στην επικράτεια. Πολλές τομές και πολλοί νόμοι βγαίνουν αγνοώντας αυτή την νησιωτικότητα, η οποία είναι κατοχυρωμένη, επαναλαμβάνω, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από την ελληνική νομοθεσία. Παρά τα αυτά όμως, ακόμα υπάρχουν περιπτώσεις που νομοθετούν στο ελληνικό κοινοβούλιο και αγνοούν και εξαιρούν τον όρο νησιωτικότητα. Εσείς σαν βουλευτής αύριο μπορείτε να παρέμβετε και να εφαρμόσετε επιτέλους κάποια στιγμή και την νησιωτικότητα σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας των πολιτών μας? Αυτό απαιτεί μια συνεχή προσπάθεια. Έχουν γίνει βήματα προς μια καλή κατεύθυνση, όμως δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Οι ανάγκες είναι συνεχείς στα νησιά μας και η ανάπτυξη, άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ κοντά και να διεκδικούμε συνεχώς πράγματα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πλούτος που έχουν τα νησιά μας είναι πολύ σημαντικός για όλη την Ελλάδα. Είμαστε στα νησιά όλο το χρόνο. Πρέπει να κερδίζουμε πράγματα για τους νησιώτες και για τα παιδιά μας, αν θέλετε, να φέρουμε και περισσότερους νέους στα νησιά μας, να μην φύγουν οι νέοι, να μην ερημώνουν τα μικρά νησιά. Άρα πρέπει να είμαστε συνεχώς διεκδικητικοί και να μην επαναπαυόμεθα. Εσείς πιστεύετε, γιατί θα θέτω ένα άλλο ερώτημα, επειδή είστε έμπειροι στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολλάκι από αυτή εδώ την εκπομπή και από μένα προσωπικά, έχω πει ότι για να αλλάξει η χώρα βηματισμό και εικόνα, θα πρέπει πρώτα να αλλάξουν οι τοπικές κοινωνίες. Οι τοπικές κοινωνίες για να αλλάξουν απαιτούνται και χρειάζονται ισχυρές αυτοδιοικήσεις. Οι ισχυρές αυτοδιοικήσεις θα δώσουν το έναυσμα για να αλλάξει και να επιληθούν προβλήματα. Άρα λοιπόν, πολύ ορθά είπατε προηγουμένως ότι πρέπει να υπάρχει μια εφαρμογή μιας πολιτικής η οποία να απεγκλωβίσει την τοπική αυτοδιοίκηση, να δοθούν τα κίνητρα για να μπορούν να έχουμε πιο ισχυρή εκπροσώπηση στις τοπικές αυτοδιοικήσεις με ανεξάρτητα οικονομικά μεγέθη. Και παράλληλα, το μεγάλο στοίχημα που επαναλαμβάνω και πάλι, για να επιτύχει αυτός ο σχεδιασμός και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας, χρειάζονται ισχυρές τοπικές αυτοδιοικήσεις. Στο κομμάτι αυτό του ερωτήματος, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει συγκεκριμένη πολιτική, για να το δούμε και στην πράξη αύριο?
δίνοντας ευκαιρίες στους ανθρώπους και, αν θέλετε, δείχνοντας ότι εμπιστεύεται τους ανθρώπους που βρίσκονται στα νησιά και στο πρώτο και στο δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης, αλλά και τους υποψήφιους βουλευτές, τους ενδυνάμει βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι θέλει να βοηθήσει τα νησιά, ότι είναι δίπλα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα τρέξουν, αν θέλετε, επιτρέψτε μου, αυτό που έχει ως όραμα η Νέα Δημοκρατία για τα νησιά. Και αυτό πρέπει να συμβεί σε όλα τα επίπεδα. Και επειδή μιλήσαμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, θέλω να πω το εξής. Καλό τους νέους, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που βγαίνουν μέσα από τις κοινωνίες, από τα σπλάχνα της κάθε κοινωνίας. Καλό λοιπόν τους νέους να βγουν μπροστά, να διεκδικήσουν θέσεις μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση και γιατί όχι και περαιτέρω, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Οι άνθρωποι αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν την ιστορία. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να την αλλαγή, πρέπει να τη φέρουμε κιόλας. Εμείς οι ίδιοι θα τη φέρουμε την αλλαγή. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους άλλους να αλλάξουν τα πράγματα για εμάς. Εμείς πρέπει να δούμε τι θα αφήσουμε στα παιδιά μας και τι θα κάνουμε για αυτά. Άρα η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη όλων μας. Καλό λοιπόν, επειδή είναι και μία χρονιά εκλογών, τους νέους να βγουν μπροστά και να διεκδικήσουν το καλύτερο μέλλον από την πρώτη γραμμή. Υπάρχει πολιτικός χώρος για τους νέους. Δίδονται οι ευκαιρίες. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή στις εκλογές του 2023 να ανανεωθεί με νέους ανθρώπους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είμαι σε θέση να σας πω ότι ναι, υπάρχει. Είμαι μία από τις ευκαιρίες που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ως γυναίκα, καθώς υποστηρίζει πάρα πολύ και τις γυναίκες και το έχει αποδείξει αυτό και με τα χαρτοφυλάκια τα οποία έχει εμπιστευτεί σε γυναίκες, ο οποίος με τίμησε με την τοποθέτησή μου στο ψηφοδέλτιο των Κυκλάδων. Υπάρχει χώρος για τους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν και που αγαπούν αυτό που κάνουν. Και πάντα θα υπάρχει. Επικρατεί όμως ένας αρνητισμός το ότι πολλά χρόνια τώρα, τα τελευταία ιδιαίτερα, κυρία Χαλκιά, έχουν απογοητευτεί πάρα πολλοί άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους γιατί δεν έχουν τα απαραίτητα προς το ζήν επαγγελματικά, οικογενειακά. Αυτές οι δύσκολες χρονιές, που δεν ήταν ένα ή δύο ή τρία χρόνια, έχει οδηγήσει σε μια συρρήκνωση, θα έλεγα, της ελληνικής κοινωνίας και σε έναν τρόπο απογοήτευσης και νέων ανθρώπων, όχι μόνο με τη φυγή τους, αλλά παράλληλα και με τον τρόπο που έχει ασκηθεί τα τελευταία χρόνια η κεντρική πολιτική σκηνή, σαν διοίκηση δηλαδή. Τα αποτελέσματα έχουν δείξει δηλαδή ότι επικρατεί μια ανασφάλεια στους νέους όσον αφορά το ζήτημα στο να δοθεί εμπιστοσύνη στα σημερινά ελληνικά κόμματα. Και δεν αναφέρομαι στο κόμμα το δικό σας που εσείς υποστηρίζετε και είστε και υποψήφιοι. Αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει την δυνατότητα, έχει την τεχνική το κόμμα και η ηγεσία του κόμματός σας να το αλλάξει και κάποια στιγμή να φύγει αυτός ο αμφισβητισμός, η αμφισβήτηση που υπάρχει σε πολλά κόμματα εδώ στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό ερώτημα που πρέπει, το έχω εισπράξει βέβαια από πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα στην καθημερινότητά μου, δημοσιογραφώντας επί πολλά χρόνια, και οφείλω να το θέσω και ενώπιος, επειδή είστε νέος πολιτικός, άφθαρτος και με όραμα και με όρεξη. Και μην φτάσαμε σε ένα σημείο να απογοητευτείτε αύριο μεθαύριο, πηγαίνοντας στην Ελληνική Βουλή και βλέποντας ότι δεν γίνονται βήματα προόδου. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εμείς αυτή τη στιγμή ζητούμε από τον κόσμο τη σύγκριση. Το τι έχει επιτευχθεί σε αυτά τα 4 δύσκολα χρόνια, τα οποία ζήσαμε πανδημία, ενεργειακή κρίση, το πόλεμο στην Ουκρανία και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Παρόλα αυτά όμως, είμαστε σε ένα σημείο να έχουμε μία πολύ καλή εικόνα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εξωτερική πολιτική, όπου δεν μπορεί να συγκριθεί με την εικόνα που είχαμε πριν τα προηγούμενα χρόνια ως Ελλάδα. Θεωρώ λοιπόν ότι αν ένας σκεπτόμενος πολίτης συγκρίνει με καθαρή σκέψη
τι έχει συμβεί στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια και τι έχει καταφέρει η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη βοήθεια όλων, γιατί η προσπάθεια είναι συλλογική. Και θεωρώ ότι θα δώσει την ευκαιρία να συνεχίσουμε, γιατί με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι ένα. Ή θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, ή θα γυρίσουμε πίσω. Πίσω με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έχουμε ζήσει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε σταθερότητα για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε και οικονομικά και να υπάρχει αυτή η ασφάλεια που έχουν ξεκινήσει να νιώθουν οι πολίτες. Δεν λέμε ότι δεν έχουν γίνει λάθη. Όποιος διοικεί κάνει και λάθη, αν μη τι άλλο. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να συγκρίνουμε με καθαρή σκέψη τι έχει γίνει αυτά τα χρόνια. Ό,τι έχουμε πει, το έχουμε κάνει. Είναι κοστολογημένο και το πρόγραμμά μας, που σημαίνει ότι υπάρχει βούληση. Και σας ξαναλέω, από το μαύρο στο άσπρο υπάρχουν πάρα πολλές αποχωρώσεις του γκρι. Μαγικό ραβδί δεν υπάρχει. Το θέμα είναι να είμαστε λογικοί, να έχουμε καθαρή σκέψη και να μπορούμε να συγκρίνουμε. Η Ανθή Χαλκιά, πώς σας αντιμετώπισαν όταν ήρθε αυτή η τιμητική πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να είστε υποψήφια εδώ στον νομό των Κυκλάδων? Πώς το αντιμετώπισε ο σύζυγός σας, τα παιδιά σας και η οικογένειά σας? Αρχικά ήταν συγκινημένοι, γιατί ήξεραν το πόσο έχω δουλέψει, το πόσο αγαπάω αυτό που κάνω για τον τόπο μου. Και επειδή προέρχομαι και από μια πολιτικοποιημένη οικογένεια και βρίσκομαι στα όργανα της Νέας Δημοκρατίας από μικρό παιδί, ένιωσαν περηφάνεια. Μου είπαν ότι θα βρεθούν δίπλα μου σε όποια απόφαση και αν πάρω. Και μάλιστα αυτό που μου έλεγαν ήταν ότι εμείς το βλέπαμε ότι κάποια στιγμή θα συμβεί. Γιατί βλέπουν το πόσο αγαπάω αυτό που κάνω, το πόσο αγαπάω τον τόπο μου και το πόσο διάθεση έχω για προσφορά. Και πραγματικά η δύναμή τους καθημερινά μου δίνει δύναμη να συνεχίσω και να κάνω αυτό που αγαπώ πάρα πολύ. Σε λίγα 24 ώρα ανοίγουν οι κάλπες και πάει ο κόσμος, το εκλογικό σώμα που λέμε, να ψηφίσει, να σταυροδοτήσει, να επιλέξει τα κόμματα, να επιλέξει τους αρίστους ή αυτούς που εμπιστεύεται ακόμη περισσότερο. Εσείς πώς θα δεχτείτε το εκλογικό αποτέλεσμα σαν Ανθή Χαλκιά, αυτό που θα προκύψει, και εύχομαι να έχετε κάθε επιτυχία βέβαια και προσωπική αλλά και στο κόμμα σας, και τι μήνυμα θέλετε να δώσετε, έτσι κλείνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα που προσπάθησε να αναδείξει και τη δική σας παρουσία εδώ στα δρόμενα του νόμου των Κυκλάδων, κυρία Χαλκιά? Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ανεξαρτήτως αποτέλεσματος θα βρίσκομαι κοντά στα νησιά μας, ανεξάρτητα από πού θα με κατατάξει η ψήφος των συμπολιτών μου, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι και να διεκδικώ πράγματα για τα νησιά μας, από όπου και αν βρεθώ. Το μήνυμά σας εκεί, αν θέλετε, η καμερά σας, δέστε τον κόσμο. Σας ευχαριστώ για την δύναμη που μου δίνετε όλο αυτό το διάστημα της πορείας μου και μέσα στην αυτοδιοίκηση, γιατί εσείς είσαστε η δύναμή μου. Θα ήθελα να συνεχίζετε να με στηρίζετε, να μου δίνετε δύναμη για να μπορέσω να κερδίσω το καλύτερο για τα νησιά μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία να έχεις, κυρία Χαλκιά. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, η Ανθή Χαλκιά, ένα δικό μας παιδί, ένα κορίτσι, μια μητέρα, μια εργαζόμενη, ένας άνθρωπος ο οποίος ζητά την σταυροδοσία της στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφια βουλευτής. Από εκεί και πέρα, την Κυριακή, σε λίγα 24 ώρα, εσείς θα επιλέξετε τους ανθρώπους που θέλετε να εμπιστευτείτε. Εγώ θα ανανεώσω την εκπομπή αυτή με διαφορετικά θέματα στην συνέχεια του προγράμματός μας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. We'll be right back.